Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούμε την κυβέρνηση να λέει ότι κρατάει μικρό καλάθι από την επίσκεψη του Τσαβούσογλου και καλό είναι να κουβεντιάζουμε. Το ζήτημα είναι ότι κανονικά όταν κουβεντιάζουν δύο σύμμαχοι θα έπρεπε το καλάθι να είναι μεγάλο. Όμως τέτοια είναι η συμμαχία του ΝΑΤΟ που βλέπουμε ο ένας σύμμαχος να μη σέβεται το διεθνές δίκαιο, να μη σέβεται τα δικαιώματα της άλλης χώρας, να καλούμαστε να κάνουμε εξοπλισμούς υπέρογκες δαπάνες, υποτίθεται πάλι αγοράζοντας όπλα από συμμάχους για να πολεμήσουμε τάχατες άλλους συμμάχους. Έτσι. Εμείς βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση είναι μια αδιέξοδη κατάσταση. Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας κάθε φορά στο τι συζητιέται σε αυτές τις επαφές, σε ποιο περιβάλλον γίνονται, με ποιες στοχεύσεις. Βλέπετε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μια μακρά ιστορία. Αυτή την περίοδο γίνεται μια προσπάθεια επιτάχυνσης και με τις διερευνητικές, αλλά και μέσα από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Τι τα διαπερνάει όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αναζητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, της αστικής τάξης, ένα συμβιβασμός να κλείσουν ζητήματα στην Ευρωατλαντική πτέρυγα, στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, στην Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Να τραβηχθεί η Τουρκία από την κακόβουλη, όπως λένε, ρωσική επιρροή. Να διαμορφωθεί ενιαίο ευρωατλαντικό μέτωπο κατά της Κίνας και της Ρωσίας. Να ανοίξει για τα μονοπόλια η εκμετάλλευση των ενεδρογών ανθράκων της Μεσογείου. Όμως από αυτά δεν προκύπτει κανένα όφελος για τους λαούς, αλλά προκύπτουν τεράστιοι κίνδυνοι και για την ειρήνη και για τα κυριαρχικά δικαιώματα και για το περιβάλλον. Δηλαδή, κύριε Βαγγελά, ανησυχείτε ότι θα υπάρξει ένας συμβιβασμός ο οποίος θα πλήξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα? Σαφώς. Και πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα, την γενικότερη. Το όλο το δάσος και η χώρα μας στιγματίζεται αυτή τη στιγμή από τη μεγαλύτερη εμπλοκή της στα εμπεριαλιστικά επιθετικά σχέδια σε βάρος άλλων χωρών. Μια εξέλιξη επικίνδυνη που μας εμπλέκει σε μεγάλες περιπέτειες και στοχοποιεί το λαό μας. Μάλιστα. Όταν η Ελλάδα μετατρέπεται σε εφαλτήριο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ για πολέμου σε βάρος άλλων λαών. Και αυτά για τις κυρώσεις τα έχουμε ξανακούσει, έτσι. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, εστιάζουμε στο σεβασμό των συνθήκων και των συνόρων. Λέμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε. Εστιάζεται όμως και η τουρκική πλευρά, κύριε Βαγγενά. Γιατί όταν λέει ότι δεν θα περιοριστούμε εμείς τα εδάφη και τα σύνορά μας, αυτή είναι μια απειλή η οποία μαζί με το κάζους Μπέλι νομίζω δεν μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρη. Θα ήθελα όμως να αξιολογήσουμε. Ελάτε, κύριε Βαγγενά. Ολοκλήρωσε, παρακαλώ. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λαοί. Είναι άλλο οι αστικές τάξεις που διαχειρίζονται τα πράγματα και άλλο οι λαοί που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Ναι. Θα πρέπει οι λαοί να παλέψουν ώστε να βγουν από τη μέση όλα εκείνα που τους χωρίζουν, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σχεδιασμός τους. Αυτή είναι η μήτρα πολέμων και επεμβάσεων, όπως φάνηκε πρόσφατα. Μάλιστα. Και με τα γεγονότα στη Λευκορωσία. Καταρχήν, διαφωνώ και με τους δύο προλαλήσαντες. Ναι. Εκείνο που έχει αλλάξει σε σχέση με το 2003 που δείξατε είναι ότι έχουν οξυνθεί ανταγωνισμοί ανάμεσα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις και τις αστικές τάξεις, στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν βγει τα μαχαίρια για τα ενεργειακά αποθέματα, για τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, για τα μερίδια των αγορών. Διαμορφώνονται συνθήκες για μια μεγάλη σύγκρουση των Αμερικανών με την Κίνα και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις αλλάζει και η στάση, έχει αλλάξει και η στάση της αστικής τάξης της Τουρκίας, που είναι μια ισχυρή αστική τάξη που βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την ελληνική αστική τάξη και οι δύο έχουν επιθετικούς σχεδιασμούς σε βάρος άλλων λαών και συγκρούονται. Και αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλες περιπέτειες εάν δεν βγάλουμε τους λαούς από αυτή την κατάσταση. Να είστε